για τη διεκδίκηση λύσεων στα αξιωμένα προβλήματα των μικρομεσαίων γεωργοκτηνοτρόφων στο πλαίσιο της πάλης που έχετε όπως πορευόμαστε χρόνια τώρα μαζί. Σε αυτό το σημείο θα κάνω μια παρένθεση και θα αναφέρω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο σε ένα ακόμα τουριστικό θέρετρο στην Καλαμάτα γίνεται, αν γίνει, το 37ο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Ένα συνέδριο το οποίο οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτε θετικό. Δεν έχουν να ελπίζουν για τη ζωή τους και για τα δικαιώματά τους. Η πείρα της εργατικής τάξης τα τρία προηγούμενα χρόνια δείχνει ότι η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ ήταν και είναι μακριά από τις ανάγκες, τους πνευματισμούς, τους αγώνες της. Οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, κάθε τίμιος συνδικαλιστής είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσει ότι δεν πρόκειται για συνδικάτο που οργανώνει, που παλεύει, που μπαίνει μπροστά στην επίθεση του κεφαλαίου των κυβερνήσεών του της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αντιπρόσωποι που έχουν εκλεγεί από τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες, τα συνδικάτα του ταξικού κινήματος που δίνουν αγώνα και κάθε μέρα τη μάχη της οργάνωσης της εργατικής τάξης της πάλης ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, δεν θα καθίσουμε σταυρωμένα χέρια. Αυτό το συνέδριο δεν έχει καμία σχέση με συνέδριο εργατικής οργάνωσης. Είναι συνέδριο νόθων και εργοδοτών. Γι' αυτό άλλωστε λείπει σήμερα η εκπροσώπηση από υψηλότερο επίπεδο, γιατί παρευρίσκονται όλοι στο συνέδριο. Μέσα στα χρόνια της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, προκειμένου να σώσουν το υπερκέρδη της πρωτοκρατίας, εμάς τους εργατοϋπάλληλους, οι αστικές κυβερνήσεις και η μεγαλοργοδοσία μας μείωσαν δραστικά τους μισθούς, μας κατάργησαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και εργασιακές κατακτήσεις, επέβαλαν την επέκταση της μερικής απασχόλησης σε βάρος της πλήρους και σταθερής εργασίας. Εκατοντάδες χιλιάδες συνάδελφοί μας τους πέταξαν στην ανεργία.